Καλείται τώρα για τη δευτερολογία του ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος Ελληνική Λύση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε. Τα έχει μπερδέψει ο πρωθυπουργός της χώρας. Για να απαντήσει σε κάποιον, πρέπει να μείνει εδώ. Δυστυχώς, ο πρωθυπουργός και προηγουμένως, αλλά και τώρα, έφυγε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απαντώ στον πρωθυπουργό, δεν απαντώ σε εσάς, κύριε Καλαφάτη. Παρακαλώ, πάμε στην ουσία, παρακαλώ, λοιπόν. Ησυχία. Αφού θέλει απαντήσεις ο Πρωθυπουργός... Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό για να αποχωρήσουν, για να έχετε κι εσείς κάποια, να μην υπάρχει αυτή η βαβούρα. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν προσωρινά, να το επισπεύσουν. Ευχαριστώ συγγνώμη, πολύ. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει, κύριε Δόσουλα. Λοιπόν, πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα. Ξέρετε τι καθιστά έναν άνθρωπο επικίνδυνο? Η άγνοια. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, θα το πω, δεν θα πω για τις αχλαμάρες. Θα του επιστρέψω λοιπόν τις αχλαμάρες και θα του πω ότι και σαχλαμάρες λέει και ψέματα λέει και ψεύτης είναι. Δημοσιεύματα λοιπόν του πρώτου θέματος. Οι φωτιές στην Πάρνηθα έσβησαν με επιβραδυτικό υλικό. Δεν το λέω εγώ. Να πείτε λοιπόν στον ψεκασμένο πρωθυπουργό σας, γιατί περί ψεκασμένου πρόκειται, δεν θα λέει ψέματα εδώ μέσα και δεν θα υβρίζει κανέναν πολιτικό του αντίπαλο. Κανέναν. Δεν επιτρέπω σε κανέναν. Έχω εργαστεί από μικρό παιδί σε κανέναν πορφυρογέννητο να λιδωρεί την πολιτική μου αξιοπρέπεια. Και μάλιστα να λέει ψέματα συνειδητά. Τον αποκαλώ λοιπόν ψεύτη. Πάμε και στην ουσία παρακάτω. Ελικόπτερο από το πρώτο θέμα την ώρα της φωτιάς Πάρνηθας. Κόκκινο επιβραδυτικό υλικό. Ντρέπομαι πραγματικά για να δει ο Πρωθυπουργό. Ντρέπομαι γιατί δεν κάθισε εδώ να απαντήσει. Έχω κι άλλα τώρα. Αφού το πήγε επί προσωπικού, θα μιλήσουμε προσωπικά τώρα. Ο Πρωθυπουργός προκαλεί θλίψη με την παρουσία του για ακόμη έναν λόγο. Είναι και άσχετος. Μπέρδεψε το αφροποιητικό υγρό που αναμειγνύεται με το νερό στα Καναντέρ με το επιβραδυτικό υγρό που παίρνουν άλλα αεροσκάφη. Και αυτό το κάνουν μόνο τα ΣΕ 130 πίτ του Πρωθυπουργού που είναι άσχετος. Δεν το κάνουν άλλα αεροσκάφη. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε στα ΣΕ 130 το ειδικό υγρό? Γιατί επί 4 χρόνια έχετε αφήσει 10 σε 130 να μην πετούν. Γι' αυτό αυτοί είστε και επικίνδυνοι και άσχετοι και με έπαρση και με λαζονία και κυρίως προβληματικοί ως προς την προσωπικότητά σας. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι πραγματικά. Προσπερνώ και τα υπόλοιπα. Έλεγε ένας σοφός ότι αν μιλήσει σοφά σε έναν ανόητο θα σε περάσει για τρελό. Λοιπόν, αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός. Και άρχισε τη φασίζουσα λογική. Τσουβαλιάζει όλες τις απόψεις σε ένα τσουβάλι για να μιλάει με τους εύκολους. Γιατί θεωρεί εύκολη αντιπολίτευση στους άλλους. Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, με την Ελληνική Λύση δεν θα παίζει κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Παίξτε με τους άλλους, όχι με εμάς. Τελεία, παύλα. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Τα ανίδεα δήθεν του Πρωθυπουργού. Είναι επικίνδυνος και για άλλο λόγο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ο νόμος επιτρέπει στα καμένα να στείνονται ανεμογεννήτριες. Έτσι δεν είπε ο Πρωθυπουργός μας? Ωραία. Πείτε του Πρωθυπουργού λοιπόν να πάει στον Όλυμπο πάνω στο δάσος να περάσει ανεμοπτερίγιο 120 μέτρων. Δεν θα μπορέσει ποτέ. Γιατί ο δρόμος δεν είναι 7 μέτρα και 8 μέτρα, είναι 3 μέτρα δρόμοι. Τι κάνει λοιπόν και υποχρεώνει ο νομοθέτης σωστά, αν και είναι λάθος ο νόμος, με την απόφαση κ. Αγγελαροπούλου? Το αντίδωρο της Αγγελαροπούλου για την τροπολογία απόφαση του ΣΤΕ αυτή ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας. Τα ξεχάσαμε, πήρε αντίδωρο γιατί οι ολιγάρχες σας θέλανε από τότε να στήσουν ανεμογεννήτριες. Έχω να σας πω πολλά σήμερα, αφού πήγε επί προσωπικού η κουβέντα. Πάμε λοιπόν. Για να ανέβουν 140 μέτρα πτερήγια επάνω, λέει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, χρειάζεται διάνοιξη 18 με 20 μέτρα. Πώς θα περάσει από εκεί? Τι λέει ο νομοθέτης? Είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος που θα ανεβάσει τα 1500 μέτρα την ανεμογεννήτρια να ξαναφτιάξει το δρόμο από την αρχή, το δάσος από την αρχή, δηλαδή πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, γι' αυτό κάνατε έτσι τον νόμο, για να μην πληρώνει τίποτα ο ολιγάρχης και αν χρειαστεί, καίμε και το δάσος, βάζουμε και ανεμογεννήτριες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα τη λέμε. Πάμε στο υπόλοιπο. Λοιπόν, ένα-ένα. Είπε ο Πρωθυπουργός τα υπόλοιπα κόμματα υποκομματίδια. Είπε ο Πορφυρογέννητος που δεν, πραγματικά δεν έκανε ποτέ κάτι στη ζωή του, ο φιλοξενούμενος στη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι φιλοξενούμενος ο Πρωθυπουργός, είπε για υποκομματίδια. Λοιπόν, ακούστε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας,
Εγώ δούλευα από μικρό παιδί. Έφτιαξα με αίμα αυτό το κίνημα, αυτό το κόμμα. Μόνος μου. Ούτε ολιγάρχη είχα από πίσω μου, ούτε ο πατέρας μου Ανθρακορίχος ήταν πλούσιος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό το αίμα του πατέρα μου και των Ελλήνων δεν το ξεπουλά για Πορφυρογέννη του Σοβελόπουλος. Και κάτι τελευταίο. Ας κάνει ό,τι έκανε συγγενής του. Έκανε κόμμα και πήρε το 2,3. Τολμά! Εμείς είμαστε τέταρτη φορά παρά τον πόλεμο που μας έκανε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θα είμαστε και πέμπτη και έκτη και έβδομη. Θέλει, δεν θέλει. Άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα να λέει ότι είναι συνωμοσία να μιλάμε για εμπρισμούς. Πραγματικά απορώ με το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ξέχασε τη δήλωση Γκυλμάς. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε δηλώσει ότι αυτοί βάζαν τις φωτιές στην Ελλάδα. Το ξέχασε και αυτό. Τα ξεχνάμε όλα. Ή μήπως επειδή είναι η Τουρκία κάποιοι δεν ενοχλούνται. Εμείς θα σας λέμε όλη την αλήθεια. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είπε για τις ΜΚΟ ο Πρωθυπουργός. 4 χρόνια η ελληνική λύση του λέει έλεξε τις ΜΚΟ. Δες που βρίσκουν τα λεφτά. Δες τι λογαριασμούς έχουν. Κλείσε επιτέλους μερικές και σήμερα ήρθε να αποδώσει ευθύνες στη ΜΚΟ. Δηλαδή πραγματικά απορώ. Απορώ. 400 ΜΚΟ λειτουργούν στην Ελλάδα. Και δεν έχουμε κλείσει σχεδόν καμία. 1-2 ελέγχονται, μου είπε ο κ. Μηταράκης. Ακόμα ελέγχονται. Το λέω αυτό γιατί. Και θα το πω ευθέως. Δυστυχώς έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ λέγοντας ψέματα για ακόμη μια φορά και λέει ότι η λύση είναι να πάρει συνοριοφύλακες. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Η λύση δηλαδή είναι να πάρει συνοριοφύλακες. Πώς είναι νομική εδώ μέσα? Τι λέει η νομική επιστήμη για αυτό που μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα? Επί τόπου παίρνει άσυλο. Ποιο του κάνω του συνοριοφύλακες εγώ? Τι τους χρειάζεται τους συνοριοφύλακες, για πείτε μου εσείς? Για να βολέψετε δικά σας παιδάκια πάλι? Για να πάρετε άλλους 5.000 νεοδημοκράτες? Για να έχετε άλλους 20-30.000 σταυρούς? Μα δεν τρέπεστε λίγο? Αφού με το που μπαίνει μέσα ο άλλος παίρνει άσυλο. Δεν χρειάζεται κάτι να κάνει. Τι να τον κάνω εγώ το συνοριοφύλακα, τι να φυλάξει? Τη δαδιά που κάψατε από απρονοησία και αμέλεια, τι να φυλάξει? Πάμε και στο άλλο παραμύθι του Πρωθυπουργού. Η κλιματική κρίση. Θα σας μιλήσω ως γνώστης της ιστορίας, η δουλειά μου είναι και ιστορικός. Πάντοτε ο πλανήτης Γη είχε μεταβολές στο κλίμα. Πάντοτε. Για όσους ξέρουν ιστορία, είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο η άνοδος ή η πτώση της θερμοκρασίας στη Γη. Γι' αυτό και είχαμε τους κατακλυσμούς. Δευκαλίων, Οσογίγου, όσοι ξέρουν ιστορία αντιλαμβάνονται. Ακόμη και του Νόε, αν είστε χριστιανοί κάποιοι. Εμείς είμαστε, λέω και του Νόε μέσα. Ακούστε λοιπόν το παραμύθι. Πριν 14.000 χρόνια ακριβώς, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ανέβηκε 11 βαθμούς Κελσίου σε 15 βαθμούς ανέτεια. Ξαφνικά. Ανέτεια. Κανείς δεν ήξερε για ποιο λόγο. Ούτε οι πιγκουίνοι πέθαναν, ούτε οι πάγοι έλειωσαν και πέθαναν και πλημμύρισαν, ούτε παραμύθια. Εγώ προσωπικά περιμένω ακόμα πριν του Πρωθυπουργού από το 2002 να πλημμυρίσει επιτέλους η γη, όπως έλεγαν οι επιστήμονές σας που λατρεύετε, για να μπορέσει να γίνει παραθαλάσσιο το σπίτι του πατέρα που πρέπει στο βουνό. Μπα και το πουλήσω μετά και πάρω χρήματα. Δηλαδή αυτή η τρύπα στο όζον τι έγινε? Έκλεισε μόνη της? Πώς έκλεισε η τρύπα στο όζον? Για πείτε μου, αυτό μας ταΐζετε χρόνια. Και αυτό ταΐζετε και τώρα. Και πάμε στα υπόλοιπα. Και αυτά που σας λέω εγώ, ας τα αντιστρέψει και ας τα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάθε φορά που βλέπει ελληνική λύση, σαν να βλέπει ο έξω από εδώ το λιβάνι είναι, εξαφανίζεται. Ή σαν να βλέπει, εν πάση περιπτώσει, κάποιον που τον ενοχλεί πολύ. Ενοχλούμε, ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Ύβρις δεν δεχόμαστε. Ξέρετε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οι ρήποι που εκλήθηκαν από την καύση των δασών, όπως λέει το Πανεπιστήμιο Πατρών, ισοδυναμούν με τη χρήση 8,6-7 εκατομμυρίων πλαστικών καλαμακίων που ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι κάνουν κακό στο περιβάλλον, που θα χρησιμοποιούσε ο ελληνικός λαός για 4,3 τρισεκατομμύρια χιλιετίες? Οι ρήποι που βγήκαν στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές είναι, ακούστε, 8,6-7 εκατομμύρια καλαμάκια, ακούστε, για 4,3 εκατομμύρια χιλιετίες. Εσείς κάνετε αγώνα για τον πλανήτη με το καλαμάκι. Έλα όμως που βγαίνει το Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και λέει ότι το χάρτινο καλαμάκι είναι επικίνδυνο για την υγεία. Έχει 5.000 χημικές ουσίες. Η έρευνα στη διάθεση, όπου θέλετε, την δώσω εγώ. Όλοι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός μας υποχρέωσε να πίνουμε από χάρτινο καλαμάκι πριν μερικά χρόνια. Οι χημικές ουσίες που μπήκαν στον οργανισμό μου, τι θα γίνουν τώρα, για πείτε μου εσείς, που βγαίνουν τα πανεπιστήμια ένα-ένα τα ευρωπαϊκά και λένε ότι είναι επικίνδυνο? Είναι όπως η ιστορία με τα εμβόλια. Δεν είχα παρενέργειες. Μια χαρά ήταν. Με το πρώτο σώδωσε, με το δεύτερο σώδωσε, με το τρίτο σώδωσε, με το τέταρτο σώδωσε, με το πέμπτο σώδωσε. Κάντε εμβόλια να σωθούμε. Και λέω το εξής.
πώς το λέγανε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ΦΥΤ το λέει, ο ένας το λέει, οι γιατροί το λένε, οι επιστήμονες το λένε. Τα ίδια έλεγαν και για την οξυκοδόνη. Ο Πρωθυπουργός, επειδή ανακάλυψε το Netflix τελευταία, τον πληροφορώ να πάει να δει την ταινία Painkiller, όπου στην Αμερική πάλι ο Οργανισμός Φαρμάκων, πάλι οι γιατροί έλεγαν για ένα οπιούχο ναρκωτικό ότι είναι παυσίπονο και εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν, αλλά κανείς από τους επιστήμονες δεν πλήρωσε την ύφη. Τα ίδια γίνονται και με την ασπαρτάμη τώρα. Κάθε μέρα, και αφού είστε τόσο οικολόγοι, να μην πετάτε με αεροπλάνα. Οι πλούσιοι ολιγάρχες των Lear Jets να ξέρουν ότι 3 τόνους καυσίμων χρειάζεται ένα Lear Jet, 200.000 αεροπλάνα πετούν στον πλανήτη κάθε μέρα, αλλά μας φταίει όταν παίρνεται η αγελάδα. Έτσι. Όταν παίρνεται η αγελάδα, φταίει. Αλλά όταν παίρνεται το αεροσκάφος, δεν φταίει. Αυτό δεν είναι κοινωνία. Αυτό είναι κοινωνία μάζας. Γιατί αυτή την κοινωνία θέλει ο Πρωθυπουργός. Πάμε και στο άλλο. Το ηφαίστειο Πινατούμπο, CBS, Δελτίο Ειδήσεων. Σε μία μόνο έκρηξη απελευθέρωσε 20 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου, δηλαδή περισσότερο διοξίδιο που έχουν παράγει όλα τα αυτοκίνητα όλα τα χρόνια. Μία έκρηξη ηφαιστείου. Θα βάλουμε τον Πρωθυπουργό να κλείσει το ηφαίστειο. Όπως έκλεισε τα καλαμάκια, έτσι θα πολεμήσει ο ίδιος την κλιματική κρίση. Έτσι λέει ο ίδιος του. Δεν είναι η κλιματική κρίση, είναι η μεγάλη μπίζνα των κολλητών του Πρωθυπουργού, των φίλων του, η ΓΕΚ Τέρνα, ο Μυτιλινέος, ο Βαρτινογιάννης, ο Κοπελούσος και όλα αυτά τα περίεργα επιχειρηματικά τραστ που υπηρετεί ο ίδιος. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός. Πάμε και στο άλλο. Έχω μπροστά μου τη Μαρία Καραμανόφ, αντιπρόεδρος ΟΣΤΕ. Το λέει ορθά κοφτά για τις ανεμογεννήτριες η κυρία αυτή. Λέει ότι περιέργως έγινε η διόρθωση του νόμου. Περιέργως. Πάμε όμως και στην ουσία. Θέλετε μελέτες για τη ζημιά που κάνουν ανεμογεννήτριες, κύριε Πρωθυπουργέ? Σας εισδίνω τώρα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διαβάζω κεντρικές ιδέες. Για μία ανεμογεννήτρια, πάρτε τα. 3 μεγαβάτ απαιτούνται 1.200 τόνοι τσιμέντου, 35 τόνοι χάλιβα, μέταλλα ψευδάργυρος 4,7 τόνοι χαλκός, 3 τόνοι αλουμίνιο, 636 κιλά σπάνιες γαίες, κοβάλτιο, πλαστικά μεριτίνες. Απαιτείται επεξεργασία ενός τόνου σπάνιων γεών με θυϊκό και υδροχλωρικό οξύ. Το μείγμα αυτό διαλύεται στη γη. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται 420.000 κυβικά πόδια τοξικών αερίων, 2.000 κυβικά πόδια όξινα λίμματα, ένας τόνος ραδιονεργών αποβλήτων, τα οποία στέλνονται στη γη. Επίσης, χρησιμοποιείται εξαφθοριούχο θείο, πολύ ισχυρό ψυκτικό, 23 φορές πιο ισχυρό και επικίνδυνο από το διοξίδιο του άνθρακα. Κάθε ανεμογεννήτρια 3 ΜΒ στοιχίζει 7 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω το εξής τώρα, τόσα τοξικά μέταλλα, τόση ρήπανση που θα μείνουν στη γη, δεν φεύγουν από εδώ αυτά. Είναι μπίζνα ναι, αλλά πάνω απ' όλα για μας είναι το περιβάλλον, είναι η φύση, είναι ο άνθρωπος, είναι εκεί που θέλουμε να ζήσουμε και όχι με μια ανεμογεννήτρια ο καθένας στο κεφάλι. Αν θέλει ανεμογεννήτρια ο Πρωθυπουργός, να τις βάλει στα Χανιά στο σπίτι του μέσα, να τις βάλει στα Χανιά ο ίδιος προσωπικά. Και προσωπικά τον Πρωθυπουργό εγώ θα το πω ευθέως, δεν τον εμπιστευόμουν ποτέ. Προσπαθούσα να σεβαστώ την ιδιότητα που φέρει. Κάθε φορά δεσμεύεται για κάτι εδώ. Κάθε φορά δεσμεύει όμως τους Έλληνες και στο τέλος αναιρεί και λέει: «Να δεν πειράζει, λάθος έκανα, συγγνώμη». Για μας δεν υπάρχουν αυτά. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, οι οποίοι σκέφτονται, οι οποίοι μπορούν και οραματίζονται, οι οποίοι μπορούν και αντιλαμβάνονται. Τι θέλετε λοιπόν, αυτούς τους ανθρώπους που συνειδητά, επικίνδυνα για την Ελλάδα και τους Έλληνες λένε ψέματα, ή την φωνή της λογικής, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή της ειλικρίνειας ημών των Ελλήνων? Διαλέξτε και επιλέξτε επιτέλους. Σας ξεγέλασε πολλές φορές, μη σας ξεγελάσει ακόμη μία. Πάμε και στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν. Ως συνήθως, αυτοί ψάχνουν αρχηγό τώρα. Ανοίγουν το κασελάκι για να βγάλουν αρχηγό. Όταν ανοίξουν το κασελάκι, είμαστε εδώ να τους συζητήσουμε. Να ρωτήσω λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πραγματικά τη λογική τους. Είναι μια λογική πολύ περίεργη για τη δική μου άποψη. Δεν είδα ποτέ αυτούς τους δύο ανθρώπους που πριν 2-3 μήνες χάθηκαν στους δρόμους της Αγνατίας Οδού από διακινητές δουλεμπόρους που μετέφεραν παράνομα ανθρώπους που πήγαιναν ανάποδα στο ρεύμα της κυκλοφορίας, να ζητήσει κανείς πρόεδρος κόμματος να κάνουμε ενός λεπτού σιγή εδώ μέσα.
Δεν ζήτησε κανείς από αυτούς ένα συγγνώμη από τις οικογένειές τους. Δεν ζήτησε ποτέ κάποιος και δεν μίλησε κανείς εδώ μέσα πλην κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων. Αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, το τονίζω, αλλά κάποιοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τους ανθρώπους που έρχονται παράνομα στη χώρα παρά για τους Έλληνες. Αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά. Εμείς λέμε πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και μετά οτιδήποτε άλλο. Τώρα από την άλλη, κλείνω κύριε Πρόεδρε, να μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για νεκρούς, όταν έχει στην πλάτη του 102 νεκρούς στο μάτι και μία εξεταστική δεν έκαναν ποτέ για να δούμε ποιος έφταιγε και τι έφταιγε, είναι άλλη ιστορία. Εδώ και η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνη. Δεν δέχτηκε να κάνει εξεταστική επιτροπή, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα που ο Πρωθυπουργός της απεκάλεσε υποκομματίδια. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ψεκασμένος Πρωθυπουργός της χώρας, λουσμένος από πάνω μέχρι κάτω με ψέματα, ο οποίος λέει ψέματα, θα απαντάμε με τον ίδιο τρόπο. Όταν μας προσβάλλουν, θα προσβάλλουμε και εμείς. Τέρμα η πλάκα με την ελληνική λύση. Μας, έχω κάνει, κάνω ό,τι θέλω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κύριε Βελόπουλε, κύριε Βελόπουλε, παρακαλώ. Μόλις είπατε ότι προσβάλλετε, ο Πρωθυπουργός δεν σας προσέβαλε και μάλιστα να το παραδεχτεί. Έκανε σοβαρή κριτική. Εσείς μόνο σας είπατε τώρα κάτι εξευτελιστικό για σας. Συγγνώμη, ότι συγγνώμη. Προσβάλλετε τον Πρωθυπουργό εν γνώση σας. Άσε να αυτομαστιγώνομαι. Αυτό είναι παράπτωμα. Άσε να αυτομαστιγώνομαι. Μη με διακόπτεις. Εσείς μόνο σας είπατε ότι προσβάλλετε. Είμαι σαν τους Ιρακινούς Πακιστανούς. Σας παραδίδω στην κρίση του σώματος και του ελληνικού λαού. Είμαι. Νομίζω πως πρέπει και εσείς να καταλαβαίνετε που παριστάνεται το γνώστη και της γλώσσας και της ιστορίας, ναι, ότι είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σας, εξευτελιστική για πολιτικό αρχηγό, και μην πάτε τώρα να γλιτώσετε με ξυπνάδες μόλις παραδεχτήκατε ότι παραβιάσατε τον κανονισμό προσβάλλοντας τον Πρωθυπουργό, κάτι που απαγορεύεται από τον κανονισμό της Βουλής. Σας ανακαλώ λοιπόν στην τάξη. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Λοιπόν. Επειδή παριστάνετε και το γνώση της ιστορίας, θα σας πω και κάτι άλλο. Πορφυρογέννητος είναι αυτός που γεννιέται στην Πορφύρα. Πού γεννήθηκε? Ο Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68 επί δικτατορίας. Δεν υπήρχε Πορφύρα για την οικογένεια Μητσοτάκη το 1968. Γνώστη της ιστορίας. Μάλιστα, από το Παρίσι που ήταν εξορία. Ευχαριστώ πολύ για την τώρα. Πάμε στην ουσία. Αφήστε το. Αρκετά, κύριε Βελόπουλε, με το χαμηλότατο επίπεδό σας που μόνο σας το παραδεχτήκατε. Όταν μιλάς αφιψηλού, αυτά λες. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Και εγώ στο Παρίσι μεγάλωσα την επτά ετία. Αλλά ο πατέρας ο δικός μου Ανθρακορίχος ήταν στο Έσεν. Δεν πειράζει, πάμε στην ουσία λοιπόν. Ήρθε εδώ, παραβίασε τον κανονισμό, παραβίασε τη λειτουργία της Βουλής και έρχεται να μας πει εμάς ο κύριος πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ανέχθηκε την παραβίαση στον Πρωθυπουργό, να μιλήσει και να φύγει. Όλοι σας παραδεχτήκατε ότι προσβάλλατε. Και να φύγει, επαναλαμβάνω, παραβιάζεται συνεχώς τον κανονισμό. Όλοι σας παραδεχτήκατε το παράπτωμά σας και τώρα πάτε κύριε να τον παλώσετε. Αφήστε τα αυτά τώρα. Κύριε Τασούλα, γιατί εκνευρίζεστε? Τι πάθατε? Δεν εκνευρίζομαι. Σας προσπαθώ να σας προφυλάξω ματέως. Δεν θέλω ταβατζίδες ούτε προστάτες. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν θέλω προστάτη. Έχω προστάτη το Θεό, την Παναγία και τον ελληνικό λαό. Όχι εσάς. Δεν σας θέλω. Τελειώνω εδώ. Τελειώνω εδώ. Δεν θέλω. Δεν θέλω προστάτες, είπα. Ελάτε. Και παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος. Επειδή ζήτησε προτάσεις ο Πρωθυπουργός και για να πέσουν και λίγο οι τόνοι, θα καταθέσουμε, τις έχουμε καταθέσει εγγράφως πολλές φορές, μάλλον δεν ήθελε ο Πρωθυπουργός να τις δει, τις καταθέτουμε εδώ. Είναι η κεντρική ιδέα του προγράμματός μας. Πάρτε την, είναι ολόκληρο βιβλίο το οποίο το δώσαμε και στα πρακτικά της Βούλης υπάρχει, είναι περίπου 120 σελίδες, δίνουμε την κεντρική ιδέα και θα πω και κάτι για να επενέσω και τον κύριο πρόεδρο της Βουλής. Οι γνώσεις του στην ιστορία είναι πάρα πολύ καλές, αλλά εμείς θα ενοχλούμε έτσι κι αλλιώς το πολιτικό προσωπικό της χώρας και το σύστημα. Με τρόπο που δεν πραγματικά προσβάλαμε κανένα μέχρι τώρα 4 χρόνια. Αλλά πραγματικά η προσβολή του Πρωθυπουργού στην ελληνική λύση είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Το έχει κάνει άπειρες φορές. Έρχεται, μιλάει, φεύγει, ξαναμπαίνει, ξαναφεύγει. Λες και η Βουλή είναι το σπίτι του και μπορεί να μπαινοβγαίνει. Είναι σπίτι όλων, αλλά είναι του ελληνικού λαού. Ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Βελόπουλου. Και θα ακούει ο Πρωθυπουργός αυτά που του λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε του αρέσει, είτε δεν αρέσει. Τα περιψεκασμένων και σαχλαμάρων του τα επιστρέφω, γιατί πολύ απλά σε παραλαμβάνω, του απέδειξε, του λέει ψέματα αυτός. Και επιβαρυντικό υγρό έπεσε εκεί, και το λένε τα δικά του μέσα, και κυρίως
θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Δυστυχώς είναι και λίγο άσχετος. Ενοχλούμε λοιπόν γιατί παλεύουμε για την αλήθεια και την ελληνική ιστορία. Ενοχλούμε γιατί μας ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος. Ενοχλούμε γιατί η πηξίδα μας είναι η ιστορία της Ελλάδος και η πραγματικότητα. Και εδώ θα ρωτήσω κάτι τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά όχι εσάς, την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η Ελλάς τερματίζει τη σύμβαση, είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το περάσουμε έτσι, τον Τόρμι 1 και τον Όσα. Για ποιο λόγο πέσαμε σε αυτή την περιδίνηση και δεν παίρνουμε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και Μάρτιο λίγουν και δεν θα έχουμε αντιπυραυλική ομπρέλα. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση, ευγενικά, βρείτε έναν τρόπο, είναι απαραίτητα οπλικά συστήματα, τα χρειαζόμαστε, κανένα κόμμα δεν μιλάει περιέργως γιατί η Αμερικανική Πρεσβεία μάλλον διαφωνεί, κακώς διαφωνεί η Αμερικανική Πρεσβεία, αν διαφωνεί ας μας δώσει τα δικά της όπλα για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς με τη δική μας αντιπυραυλική ομπρέλα. Και βέβαια η βουλγαρική κυβέρνηση σέβεται το λαό που την επέλεξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημερώνει για την πρόθεσή της να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, αλλά θα το πουλήσει. Όχι δωρεάν όπλα στην Ουκρανία, όχι τζάμπα. Οι Βούλγαροι θα στείλουν, αλλά με λεφτά θα αποζημιωθούν. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Αυτά λέμε και ενοχλούμε. Και το σύστημα και το παρασύστημα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και τις δυνάμεις που είναι εκτυπήσεις από το σύστημα και αυτούς που προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις εναντίον της ελληνικής λύσης. Είμαστε με τη Δύση σύμμαχοι, ναι. Είμαστε με την Αμερικανού σύμμαχοι, ναι. Αλλά να κερδίζει η χώρα μου κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δεν θα διαβάσω το δημοσίευμα της γερμανικής ΤΑΣ. Θα ενοχληθεί πάλι ο πρόεδρος της Βουλής και δεν θέλω να πω. Όχι, ενοχλούμε από την παραβίαση του χρόνου, κύριε πρόεδρε. Ναι, αλλά 4 λεπτά με διακόψετε. Τέσσερα λεπτά με διακόψετε. Ελάτε, ελάτε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν τα λέω εγώ. Παρακαλώ να τελειώσετε. Τελειώνουμε τώρα. Ναι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένα διεφθαρμένο και ανελεύθερο καθεστώς. Ελέγχει τη δικαιοσύνη, το κράτος, το οργανωμένο έγκλημα και σχεδόν όλα τα ΜΜΕ. Ολόκληρη η κυβέρνηση μαζί με επιχειρηματίες φίλους της μοιράζονται το δημόσιο χρήμα που προέρχεται από τους φόρους που πληρώνει ο λαός, αλλά και από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην κατάταξη ελευθερία του τύπου βυθίστηκε στην 107 θέση. Κάτω από πολλές χώρες της Αφρικής. Γερμανική εφημερίδα ΤΑΣ, έτσι, φάση. Η οποία πέρασε έτσι από τα ελληνικά μέσα. Γιατί δεν πρέπει να πειράξουμε τον Πρωθυπουργό, δεν πρέπει να ενοχλήσουμε και να ραγίσουμε την εικόνα, το προφίλ του. Εμείς δεν θέλουμε κανένα Πρωθυπουργό να πειράξουμε. Ούτε να ραγίσουμε το προφίλ του. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει προφίλ. Είναι εικονική πραγματικότητα. Είναι κενό περιεχομένου του κυβερνητικού έργου. Είναι η αλήθεια. Είμαστε η φωνή της λογικής, είμαστε η φωνή των Ελλήνων και εδώ πρέπει να πω το εξής. Όσο και αν επιχείρησαν να μας πιέσουν, να μας εξαφανίσουν, παλέψαμε. Πάλεψαν και αυτοί. Απέτυχαν. Είμαστε όρθιοι. Θα παραμείνουμε όρθιοι. Δεν θα λυγίσουμε. Βάλαν λιτούς και δεμένους να μας αφανίσουν. Βάλαν το εσουρού. 2 εκατομμύρια πρόστιμο είναι πάνω ο πρόεδρος. Δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά, στην ελληνική ιστορία, 2 εκατομμύρια πρόστιμο να πληρώνει ένας άνθρωπος. Και το πληρώνω λίγο-λίγο, ναι. Έβαλα, κύριε πρόεδρε της Βουλής που διαφέρεστε, και με πήρε ο έφορος από τη Γερμανία. Έφορος. Ο μεγάλος έφορος. Στο Έσεν και στον Τίλτσοδοφ. Και με ενημέρωσαν ότι με ψάχνει, ακούστε, με εντολή ελληνικής κυβέρνησης, κάποιον εν πάση περιπτώσει, με ψάχνουν ακόμα και στη Γερμανία. Δεν θα βρείτε τίποτα. Ό,τι και να κάνετε, είμαστε καθαροί. Ωραία. Ό,τι και να δημιουργήσετε εναντίον μας, θα είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε διαυγείς, κρυστάλλινοι. Ψάξτε όσο θέλετε, είμαστε Έλληνες, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κλείνοντας να πω το εξής. Όσο και αν θέλετε να μας τελειώσετε οικονομικά, γιατί αλλά αυτά τα είπατε, τρίτη φορά το λέτε. Όσο και αν θέλει να με τελειώσει ο κύριος Στασούλας, όχι ο ίδιος, η κυβέρνησή του, εμείς τους λέμε ένα πράγμα. Δεν τελειώνουμε με τίποτα. Είμαστε ατελείωτοι, ανεξάντλητοι και θα τελειώσουμε εμείς με τα ψέματα τα δικά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία.